Έρευνα για το αντιτορπιλικό βέλος, κυρίες και κύριοι, ζήτησε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας. Θα μας ενημερώσει ο Άρης Κουτσιούκης. Αυτό είναι γνωστό, Λίνα, πριν από λίγο από πηγέ του Υπουργείου Εθνική Άμυνα. Με τον κύριο Δένδια, λοιπόν, να ζητά τη διερεύνηση του ζητήματο του τόπου ελιμενισμού του αντιτορπιλικού βέλο, το οποίο από το μεσημέρι τη Κυριακή έχει ερημολογηθεί εδώ στο λιμένα τη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίε, μάλιστα, η έρευνα θα αφορά τόσο το τι συνέβη και φτάσαμε εδώ, όσο και το ζήτημα του χώρου που θα βρει καταφύγιο το ιστορικό αντιτορπιλικό μετά από τι ζημιέ που υπέστη στην πρίμνη του λόγω των Θεοδων ανέμων. Σύμφωνα με Πληροφορίε δεν γίνεται λόγο για ΕΔΕ. Προσωρινά πάντως το βέλος παραμένει δεμένο έξω από τον επιβατικό σταθμό Μακεδονία. Θυμίζω ότι είχε βρει χώρο ήταν δεμένο στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης από το Σεπτέμβριο του 2019 όπου και λειτουργούσε ως πλωτό μουσείο το σύμβολο αυτό του αντιδικτατορικού αγώνα. με φορεί και παλιά μέλη του πληρώματο, πάντω εδώ και καιρό να ζητούν να μεταφερθεί πίσω στο παλαιό φάληρο στο πάρκο ναυτική παράδοση. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν έγινε με του φόβου του δυστυχώ να επιβεβαιώνονται. Κλείνοντα, να πω ότι κλιμάκιο του πολεμικού ναυτικού επιθεώρησε χθε το βέλο και αναμένεται το χρονοδιάγραμμα των εργασιών για την αποκατάσταση των ζημιών. Με κάποιε από αυτέ, όπω καταλαβαίνουμε, ήδη να έχουν αρχίσει.